Για τις 11 Φεβρουαρίου ορίστηκε η έναρξη της δίκης Λιγνάδη. Πάμε στο Γιώργο Κρατημένο. Γιώργο. Ο ηθοποιός και σκηνοθέτη Γιάννη θα βρεθεί ενώπιον του μικτού δικαστηρίου της, ορκωτού δικαστηρίου της Αθήνας στις 11 Φεβρουαρίου με την κατηγορία για τέσσερις υποθέσεις βιασμού ανήλικων και ενήλικων ανδρών. Σύμφωνα με το βούλευμα του Συμβουλίου Πλημελιωδικών, ο Δημήτρη Λιγνάδη είναι άτομο επικίνδυνο, με πάθη και μονές, εμφορούμενο από έντονα αντικοινωνικά αισθήματα. Το Βούλευμα δέχεται ότι σε βάρος του προκύπτουν σοβαρέ ενδείξει ενοχή για το αδίκημα του βιασμού κάτω εξακολούθηση, ενώ κρίνουν ότι πρέπει να παραταθεί η κρατησή του στι φυλακέ τη Τρίπολη, όπου κρατείται από τον περασμένο Φεβρουάριο, για να μην προκύψουν νέα αδικήματα. Τώρα, σύμφωνα με τον δικηγόρο του πρώην καλλιτεχνικού διευθυντή, τον κύριο Αλέξη Κούγια, ναι. δεν ασκήθηκε έφεση. Ε, κατά του βουλεύματο. Αντίθετα, ζητήθηκε ο άμεσο προσδιορισμό τη εκδίκαση τη υπόθεση. Επομένω, θα ξεκινήσει κανονικά στι 11 Φεβρουαρίου. Σε ευχαριστούμε, Γιώργο.